Μνημονεύουμε σήμερα ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που σφράγισε τη ζωή του έθνους μας. Ένα κύκλο αίματος και διώξεων, που όμως έγινε σφραγίδα μνήμης και οφειλή δράσης για τις γενιές που ακολουθούν. Και θα αποτελέσει έναν εθνικό φάρο για όλους μας. Η εκκίνηση πρέπει να γίνει και θα γίνει στο δημοκρατικότερο θεσμό του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι δέσμευσή μου ότι η ομάδα των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα αναλάβει αμέσως μετά την εκλογή της καλά προετοιμασμένες πρωτοβουλίες προώθησης αυτού του εθνικού καθήκοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάλογη δράση θα αναλάβουν και βουλευτές εκπρόσωποι μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το κατεξαχήν αρμόδιο θεσμό προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και σήμερα μπορώ να ανακοινώσω ότι ήδη η Νέα Δημοκρατία έθεσε το ζήτημα αυτό σε ανώτατο επίπεδο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι προσωπική, παραταξιακή, τολμώ να πω εθνική υποχρέωση να συνεχίσουμε και να εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες. Και αυτή οφειλεί αυτό το εθνικό καθήκον δεν θα ανασταλεί. Όσο και αν ακόμα κάποιοι μέχρι και χθες επιμένουν σε μια ανιστόρητη άρνηση των τραγικών γεγονότων που κυλίδωσαν την ιστορία εκείνης της εποχής. Η αναγνώριση της ιστορικής πραγματικότητας θα ήταν και από τους γείτονές μας μια γενναία, απελευθερωτική και για τους ίδιους πράξη. Λυπάμαι που μένουν ακόμα εγκλωβισμένοι σε μια στρεβλή και παραμορφωμένη ανάγνωση της ιστορίας. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε εκείνους που χάθηκαν, κρατώντας την πατρίδα, κρατώντας την Ελλάδα στην καρδιά τους ως την τελευταία τους πνοή.